Α, ένα τυροπιτάκι και ένα σπανακοπιτάκι που πάει μαζί με το καφεδάκι. Στα πλεζίρα αυτά. Μπράβο. Γεια. Γεια σας και χαρά σας. Είμαι Περέα. Ένα δύσκολο απόγευμα γεμάτο νεύρα που προσπαθώ να το φέρω τούμπα και να το κάνω να ξαναβρω την ηρεμία μου και την αυτοκυριαρχία μου. Πριν από λίγο έγραφα και ήμουν έξαλλη. Και μετά συνειδητοποίησα ότι είχα πατήσει άλλα ντάλλου ρυθμίσεις. Οπότε ίσως και για καλό. Κατέβηκα Περέα για να πάω Ελτά Courier, μιας και στην περιοχή μου κλείσανε για κάποιο λόγο. Ναι, κοιτάνε τα παιδάκια. Και ενώ το ωράριο έλεγε μέχρι τις 8, πήγα 7 και 20 και ήταν κλειστά. Η παραλαβή του δέματος ήταν επίγουσα, γιατί μετά θα έπρεπε να περιμένω μέχρι τη Δευτέρα και ο μαθαίος χρειάζεται υγρό για το ηλεκτρονικό τσιγάρο, γιατί έκανε τόσο κόπο, μα τόσο κόπο να κόψει το τσιγάρο, και είναι κρίμα να μείνει χωρίς υγρό. Είναι κρίμα. Και τώρα προσπαθώ να βρω ένα μαγαζί με καπνικά. Λοιπόν, ελπίζω με το που καθίσω για ένα καφεδάκο να ηρεμήσω. Τα νεύρα μου είναι στο Θεό. Ένας ωραίος ποδηλατόδρομος. Και δυστυχώς το μαγαζί με τα καπνικά είναι να μην πω που είναι. Και εγώ βιάζομαι και πρέπει να προλάβω και το μάρκετ ανοιχτό. Καταλάβατε. Δεν τα μπορώ αυτά. Να, αυτά δεν μπορώ. Τα ανάδρομα. Τα ανάδρομα δεν τα μπορώ. Τέλος πάντων. Τι μου φταίτε κι εσείς. Και ένα υπέροχο πάρκο. Για να πάρουμε και τη φίλη μας. Έλα, κοίταξε, άμα σε ζορίζω, άστο. Είμαι στα Πλεζίρ. Τώρα γιατί έφτασα ως εδώ, μεγάλη ιστορία. Πολύ μεγάλη ιστορία. Πλεζίρ. Έλα. Πάω να βρω καπνικά. Άστο, μεγάλη ιστορία. Είμαι στα Πλεζίρ. Άντε, φιλάκια. Ναι, άντε. Δηλαδή ήθελα να πετύχω και το μάρκετ ανοιχτό. Και θα πετύχω, ξέρετε ποιο. Αυτό που είναι το μακρύτερο από όλα και είναι τρίτο στη σειρά. Αυτό. Αυτό θα πετύχω. Και αυτή τη στιγμή το ότι βλογκάρω με συγκρατεί στο να μην εκτροχιαστώ και μην ηλεκτρονικό τσιγάρο. Δεν είναι όσο σωστή στο σωστό αριθμό. Άλλο έλεγε το site, αλλού είναι το κατάστημα. Τι γίνεται!
τι παθαίνετε στην Περαία, τι συμβαίνει στην Περαία, κόσμε της Περαίας, τι έχετε πάθει, άλλα λένε τα site σας, άλλα τα καταστήματά σας, πάτε καλά. Πάτε καλά. Λοιπόν, όταν δεν τα προλαβαίνεις όλα, κάνεις περικοπές, sorry, και βάζεις προτεραιότητες. Κάπως έτσι πάει η ζωή. Βρήκα ένα υγρό, ζήτησα το λιγότερο γλυκό. Λέει, κάμπτελ, και θυμίζει κάμπτελ. Όσοι θέλετε να κόψετε το τσιγάρο, κάντε έναν αγώνα να γυρίσετε σε άτμισμα. Είναι η μέρα με τη νύχτα, σε βαθμό, πώς το λένε, επιβλάβειας, αν το λέω σωστά. Λίγο ηρέμησα τώρα, γιατί τουλάχιστον δεν πήγε άδικα ο κόπος που έκανα να έρθω στην Περαία. Πολύ με αρέσει. Πολύ με αρέσει και τώρα θέλω και γλυκό, αυτή είναι η φάση. Θέλω και γλυκό. Θα πάρω και γλυκό. Γιατί να μην πάρω. Δεν ξέρω αν είναι self-service βέβαια. Καλά, σε έχουμε Μαρίνα. Και το βλέπουμε. Εγώ που είμαι χρόνια παθητική καπνίστρια, επειδή όλοι γύρω μου καπνίζουν, με τη μία που σταμάτησε να υπάρχει καπνός στο σπίτι και τα μάτια μου σταμάτησαν να τσούζουν και τα λαιμά μου ηρεμήσανε. Γενικά βλέπω τεράστια διαφορά και χαίρομαι. Λοιπόν, για να δούμε. Είναι self-service ή όχι. Σήμερα είναι της παρηγοριάς το βλογκάκι μου. Εσείς με παρηγορείτε. Εσείς με παρηγορείτε. Γιατί πάνε και αυτές οι μέρες που δεν είναι δύσκολες. Δεν είναι εκνευριστικές. Αυτό είναι διαφορετικό. Είναι εκνευριστικές. Παίζουν εκείνη τη στιγμή με την ψυχραιμία σου και τα νεύρα σου. Δύσκολη δεν τη λες μια μέρα που δεν προλαβαίνεις κάποια πράγματα. Κλάει. Απλά να είναι που σε βαράει στο... Με την άνεσή σου. Γεια! Γεια! Δεν σε ξέρω, δεν με ξέρεις, υποφέρεις. Έλα να σε... Μπορείς να το φέρεις και εδώ, φαντάζομαι. Θα το δέσεις. Έλα. Θα το δέσεις. Δεν το ξέρεις, βρε, που βρισκόμαστε στο Σικάγο. Α, κατάλαβα. Έχω πολλούς λόγους για να έχω νευριάσει με την Περαία. Πάρα πολλούς λόγους. Γιατί, σε παρακαλώ. Πάρα πολλούς λόγους. Α, μα, έχει εκεί. Να πούμε γεια. Πρώτη φορά σε βλέπω με ποδηλατάκι. Έλα. Πρώτη φορά σε βλέπω με ποδηλατάκι. Αγάπη μου. Τι κάνεις λόγω. Πάμε πιο πίσω. Πάμε. Όλο γυρνάει ο ήλιος. Ναι. Και εδώ θα γυρίσει. Παντού θα γυρίσει. Και από εκεί βαράει.
Καφεδάκι και γλυκάκι για να ηρεμήσει το Χριστινάκι. Χάρτινο καλαμάκι. Γεια μας. Βαράει. Αυτό εδώ τι είναι? Α, ένα τυροπιτάκι και ένα σπανακοπιτάκι που πάει μαζί με το καφεδάκι. Στα πλεζίρα αυτά. Μπράβο. Και γλυκάκι. Αντί γίναμε και food vloggers. Προφιτερολάκι. Όλα σάκι, σκατάκι. Για να δούμε. Διαχρονική αγάπη και αξία το προφιτερόλ. Δεν μπορεί να πάει κάτι στραβά, φαντάζομαι. Και για να δούμε. Όχι, εμένα γράφω. Θέλω να δοκιμάσω. Ναι. Κριτική επιτροπή, για πείτε πόσο βάζετε στα 10. 8,5. Είναι λίγο μπίτερη η σοκολάτα, θα μπορούσε και λίγο καλύτερα. Να ήταν, ας πούμε, περαλίνα. Αν και λένε ότι το original προφιτερόλ γίνεται με μπίτερ σοκολάτα. Who knows. Δεν ξέρω προφιτερόλ. Πάντως, είναι ωραίο. Λοιπόν, γεια σου Χριστίνα. Βρισκόμαστε σήμερα, ήρθες στα μέρη μας, καλώς ήρθες. Ήρθες λοιπόν... Γεια σου σήμερα... Μαρίνα. Γεια σου αγάπη μου. Ήρθες λοιπόν στα μέρη μας. Τι σε έφερε, πώς και ήρθες Περαία σήμερα? Για να πάρω υγρό για το ηλεκτρονικό τσιγάρο του Ματθαίου. Και όχι να με δες. Επειδή θα ερχόμουν, λέω, δεν θα πάρω τηλέφωνο τη Μαρίνα ότι έρχομαι Περαία. Όχι, όχι, ανάποδο. Επειδή θα έρθεις να με δεις, λοιπόν, δεν παίρνω και καπνό. Αυτό. Από ανάποδο έπρεπε να το πεις. Έσβησε. Τραβάει όμως, ωραία. Αν το πατήσεις και το κουμπίσεις, θα αναψει αυτό. Α, μάλιστα, τέλεια. Να μαθαίνουμε και εμείς τις τεχνολογίες που είμαστε άσχετες. Ωραία. Καθίσαμε λοιπόν στο πλεζίρ. Εγώ ήπια το χυμό μου, το Χριστινάκι όμως, καφεδιά. Πάντα. Έτσι, έτσι. Και φάγαμε και το γλυκάκι μας. Και φάγαμε το γλυκάκι, αν πάνε κάνουν τα φαρμάκια. Φάγαμε το στρες. Να, τώρα... Λες γι' αυτό να έχω στρες, εγώ δεν τρώω γλυκά. Όχι ρε. Όχι. Όχι. Σε καμία περίπτωση. Μάλιστα, μάλιστα. Σε καμία περίπτωση. Τι κάνουν τα μωρά σου? Έχω γεννητούρια, ναι, για πάλι έχω νεογέννητα γατιά, τώρα είναι ναι. Δύο μηνών. Δεν ξέρω τι να τα κάνω. Αυξάνονται και πληθαίνουν. Μάλιστα, μάλιστα. Ωραία. Αλλά τα υπόλοιπα είναι καλά. Πότε θα πάμε για μπάνιο? Θα ξεκινήσουμε, από εβδομάδα θα ξεκινήσουμε. Λοιπόν, ετοιμάσαι τα μπανιερά σου, θα έρθω για πλάτς πλούτς. Κοίταξε να δεις, δεν ξέρω αν θα τα ετοιμάσεις τα, πώς το λένε, μαγικά, τα μπανιερά μου, γιατί εσύ θα μου πεις τώρα που είσαι και επανομή, έχω μάθει ότι μετά από πόσα, 25 χρόνια που είμαι εδώ πέρα, στην Περαία δηλαδή, και θα έπρεπε να το ξέρω στον Δήμο Θερμαϊκού, ότι υπάρχει παραλία γυμνιστών στην επανομή. Το ξέρεις αυτό? Γκέι γυμνιστών. Α, γκέι γυμνιστών, ναι. Εγώ στην αρχή έτσι... Αντρών γκέι γυμνιστών. Α, ωραία. Πήγε μια φίλη μου λοιπόν του 2 χρόνια και μου το είπε και εγώ το μάθα τώρα. Ορίστε, εσύ το ξέρεις πιο εξειδικευμένα. Και δεν είναι ωραία παραλία. Δεν είναι παραλία για να πεις ότι αχ, έχει υπέροχα νερά, θα κάνω μπάνιο. Μόνο που λες ότι αχ, θα ξαπλώσω και θα μαυρίσω. Όχι, γιατί όχι. Λοιπόν, είναι στριμωγμένοι άνθρωποι. Α, δηλαδή έχεις πάει, ε? Βέβαια, έχω πάει. Καλά, όταν πήγες, γιατί δεν με πήρες? Δεν γνωριζόμασταν. Κρίμα. Και είχα πάει για μελέτη στον υδροβιότοπο της επανομής, γιατί έχουμε μια μεγάλη λιμνοθάλασσα εκεί, και είχα πάει για δουλειά. Και ξαφνικά συνάντησε και το γυμνό. Και εκεί που έκανα ορνηθοπαρατήρηση, είδα και κάτι άλλα πουλιά. Αμάν. Και λέω, αμάν, λέω, κάτι πουλιά μας κοιτάνε. Ας σε κοιτούσα δικιόλας, δηλαδή. Δεν είτε, δεν κοιτούσα κάτω, εσένα κοιτούσα.
Γιατί πάντα σκόρπι να δουν τι γίνεται. Και λέω κάτι εκεί αχνοφαίνεται. Δεν είναι φλαμίγκο, τι είναι. Αμάν, μάλιστα. Και είναι ένα σημείο εκεί στην. Δίπλα από τη λιμνοθάλασσα, το οποίο δεν προσφέρεται ούτε για ηλιοθεραπεία, ούτε για μπάνιο. Έχει μία στενή λωρίδα μου, που είναι μεταβίας 2 μέτρα. Μάλιστα. Και τα νερά, και αυτά είναι βραχώδη και βαλτώδη και κάπως περίεργα εκεί τα νερά. Αλλά οι άνθρωποι το έχουν πιάσει το σημείο εκεί, το σποτ, γιατί δεν πηγαίνει κανένας άλλος, οπότε τους εξυπηρετεί. Μάλιστα. Και καλά κάνουν, αλλά είναι, όπως λέμε, gay bar, είναι gay spot. Μάλιστα. Πάνε τα λες έτσι, να περνάει ο κόσμος και σοκάρεται εδώ πέρα. Για να... Δεν πειράζει. Πάνε οι άνθρωποι για να κάνουν τα κονέ τους και καλά κάνουν. Μάλιστα. Δηλαδή, εγώ τώρα θέλω να κάνω τα κονέ μου. Πού να πάω, για πες. Σε υπάρχει μια παραλία για κονέ. Στα μπιτσόμπαρα του ποταμού. Μάλιστα. Στα μπιτσόμπαρα του ποταμού. Ωραία, πότε θα πάμε. Αμάξι θέλει και για να πάμε. Α, Χριστίνα, δεν μας τα λες καλά. Στο ένα δεν μπορώ να πάω, στο άλλο δεν μπορώ να πάω. Τι θα γίνει όμως. Εκεί θέλει αμάξι για να πάμε. Και υπάρχει και αστικό, αλλά πολύ ταλαιπωρία. Οπότε θα περιοριστούμε στα μπιτσόμπαρα της Περέας που... Okay. Μια χαρά, μια χαρά. Ναι, πληροφορώ ότι όσοι έρχονται από αλλού εδώ πέρα, τους αρέσει πάρα πολύ και εμείς τόσο χρόνια μένουμε εδώ, δεν την εκτιμάμε την Περέα, λέμε αχ Περέα. Όσοι έρχονται από μακριά... Εγώ θα την πω την αμαρτία μου, ότι την τελευταία φορά που είχα κάνει μπάνιο εδώ στα μέρη σου, έβγαλα ένα τεράστιο έξιμα στην πλάτη. Θα είναι από αυτό λες? Μετά το μπάνιο το έβγαλα και χαίστηκα πάνω μου. Α, δεν ξέρω, εγώ τόσο χρόνο δεν έχω βγάλει, δεν ξέρω. Δεν ξέρω, δεν ξέρω, θα δω αν πάρετε, αν έχετε γαλάζια σημαία, αν δεν έχετε γαλάζια σημαία, θα κάθομαι στην παρέλεια και θα σου γνέφω. Τώρα περίμενε, έχει άργεννο, τώρα ήδη έχουμε και τέτοιο, δω, αν να πήρατε, το σώστη, θα κοιτάξω. Αν πήρατε τη γαλάζια σημαία, νομίζω ότι την έχουμε πάρει, θα το τσεκάρω. Θα βγάλω εγώ τρίτο πόδι. Σιγά, μωρέ. Σιγά, μωρέ. Αλλά ναι, δεν μπορώ να πηγαίνω μόνη μου για μπάνιο. Είναι επικίνδυνα τα πράγματα. Θα έρχομαι εδώ για παρέα. Εγώ αγάπη μου, εγώ θα σε προστατεύω τώρα. Με ξέρεις εγώ τώρα. Μπράβο. Τώρα μην έρθει η κάμερα εκεί 2 μέτρα, κορίτσι με μπράτσα. Αχ, αχ, αχ. Ποιος με πιάνει. Μάλιστα, ωραία. Οκ, ευχαριστώ για τη συνέντευξη. Και εγώ ευχαριστώ και να πούμε ένα γεια στα παιδιά. Bye bye. Τέλος το βλογκάκι μας. Τα λέμε, είστε επανειδήμινα. Οκ. Γεια. Γεια. Θέμισε, ναι. Θέμισε, ναι. Α, μάν, είσαι και δαγκανιάρης. Ρε, φύγω. Nam 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 n